Τι πρέπει να ελέγξει κάποιος στο σπίτι του μετά από μια σεισμική δόνηση όπως αυτή που βιώσαμε σήμερα. Και βεβαίως την έντονη μετασεισμική δραστηριότητα που υπάρχει. Ο κατάλληλος βέβαια για να μας απαντήσει ο καθηγητής αρμόδιος είναι ο κ. Χωραφάς, ο πρόεδρος. Θα πάω και σαν πολιτικός μηχανικός ο οποίος είναι. Νομίζω όμως ότι είναι μια κέρια επισήμαση αυτή που κάνετε, κύριε Δασκαλάκη, γιατί νομίζω ότι ο κάθε πολίτης πρέπει να ελέγξει οπτικά το σπίτι του, να δει το φέροντα οργανισμό εξωτερικά, εσωτερικά και να καλέσει στη συνέχεια με την παραμικρή υποψία τον πολιτικό μηχανικό, τον στατικό μηχανικό να ελέγξει επιμελώς το σπίτι του. Αυτή είναι μια πρώτη πολύ ουσιαστική... Εφόσον αντιληφθεί ότι υπάρχουν ρογμές, κάποια προβλήματα. Βεβαίως, εάν κάτι τον προβληματίσει, αν δει ότι κάτι δεν ήταν όπως ήξερε ότι έχουν τα πράγματα, αμέσως θα πρέπει να καλέσει τον μηχανικό του και να το συμβουλευτεί και να πάρει μια πρώτη άποψη για το τι συμβαίνει και το τι πρέπει να κάνει. Δεν είναι ανάγκη να περιμένει δηλαδή να ολοκληρωθεί η σεισμική ακολουθία ή να περιμένει να έρθει έλεγχος από το κράτος ή οτιδήποτε. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα βήμα το οποίο θα βοηθήσει τους πάντες στο να αντιμετωπίσουμε και με τη δικιά μας συμμετοχή του κάθε πολίτη γρηγορότερα και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και εμείς στην προσπάθεια που κάνει το κράτος αυτή τη στιγμή. Κύριε Χωραφά, με γυμνό μάτι πώς μπορεί κάποιος να ελέγξει το σπίτι του? Βεβαίως, εκεί που είναι το επίκεντρο δεν χρειάζεται μεγάλος έλεγχος. Όταν αντιλαμβάνεται απόλυτα την εικόνα και αυτές τις εικόνες που έχουμε μεταφέρει μέσα από τον φακό της Crete TV σε όμορες περιοχές, ακόμα και στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, πώς μπορεί κάποιος να τσεκάρει ότι το σπίτι του δεν έχει υποστεί κάποιο πλήγμα, έστω και μικρό, στη στατικότητά του? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να παρατηρήσει εσωτερικά και εξωτερικά τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού, είτε είναι ευδιάκριτα είτε όχι. Δηλαδή τα υποστηλώματα, οι κολόνες, τα δοκάρια και οι πλάκες. Θα πρέπει να παρατηρήσει λοιπόν τα σημεία αυτά, ώστε να δει αν υπάρχουν ρογμές που δεν είχε παρατηρήσει μέχρι πρότινος. Στη συνέχεια, αν δεν υπάρχουν εκεί, στις τυχοποιίες που είναι στοιχεία όμως που απλά υποβοηθούν την αντοχή του φέροντος οργανισμού και δεν είναι καθοριστικά για την ασφάλεια ενός τέτοιου κτηρίου. Μάλιστα.